Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μαζί και πάλι στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να διερευνήσουμε μέσα από τις γραφές αλλά και από την εκκλησιαστική ιστορία, τη χριστιανική ιστορία, την αναγκαιότητα και το απαραίτητο για κάθε χριστιανό, οποιοδήποτε δόγματος, οποιοδήποτε τόπου και χρόνου, λαού, έθνους, φυλής ή γλώσσας, να έχει την καταπληκτική, την απίστευτη αυτή εμπειρία της Πεντηκοστής, δηλαδή το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, αλλά και στην πνευματική εν συνεχεία ζωή, να διέπεται η πνευματική του εν συνεχεία ζωή, να διέπεται από το Πνεύμα το Άγιο και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μέχρι τώρα, αφού δώσαμε απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη τι είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή για την έξυγηση του Αγίου Πνεύματος, προφητείες περί Πεντηκοστής τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, ξεκινήσαμε με την ιστορία πια της Πεντηκοστής, αρχής γενομένης από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή από το 33 περίπου ως 90 μετά Χριστό. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην περίοδο των Αποστολικών Πατέρων, μεταξύ 90 και 150-160 μετά Χριστό, και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα και έχουμε ολοκληρώσει την περίοδο των μετοαποστολικών πατέρων, που είναι η περίοδος από το 160 ως περίπου το 250 μετά Χριστό. Σήμερα θα μπούμε στην περίοδο από το 250 και έπειτα, όπου εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό, ο αναχωρητισμός, και εμφανίζονται επίσης οι συγγραφείς, οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, περίπου μέχρι το 400 μετά Χριστό. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον περίοδο του αναχωρητισμού. Σας θυμίζω ότι την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουν ο αγαπητός Κώστας Δρακιώτης, Χάρης Ασβεστάς και εγώ προσωπικά. Ξεκινάμε λοιπόν από την περίοδο του 250 και ύστερα, που εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο του αναχωρητισμού και εμφανίζονται στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής ιστορίας οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες. Ναι. Οι εν γέννη αναχωρητικές τάσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε λίγο πριν το 250 π.Χ. όταν οι τελευταίοι διωγμοί λάβαναν χώρα κυρίως στην Ιταλία και στις ανατολικές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα αίτια του αναχωρητισμού, εκτός βεβαίως από τους διωγμούς, ήταν η εκοσμίκευση της Εκκλησίας, και σαν τρίτο αίτιο θα προσθέταμε ότι ήταν οι εύλογες αντιδράσεις για την θεσμοποίηση τη λειτουργική και την κοινωνική της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, το φαινόμενο χριστιανισμός ξεκίνησε να θεσμοποιείται, δηλαδή να γίνεται καθεστώς μέσα στις κοινωνίες. Μέσα στον κόσμο δηλαδή. Έτσι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να εισχωρήσει και τόσο η λειτουργία της Εκκλησίας να αποκτήσει μία τυποποίηση. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει από λειτουργία να μετατραπεί σε τελετουργία, από λειτουργικό σε τελετουργικό, αλλά και παράλληλα οι φορείς χριστιανικοί, οι φορείς της Εκκλησίας, και μιλάω για τα πρόσωπα, να αποτελούν θεσμικούς κοινωνικούς παράγοντες. Υπήρχαν κάποιες φωνές αντίδρασης σε αυτά τα φαινόμενα και οδήγησαν κάποιους, αυτά τα φαινόμενα κλιμακώθηκαν την περίοδο που αναφέρουμε, μετά το 250 μετά Χριστόν, σε αναχωρητικές τάσεις. Ποιος ήταν ο τόπος? Ο τόπος ήταν καταρχήν η Βόρειος Αφρική. Εκτεταμένες περιοχές πέριξ της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Έρημος τόπος δηλαδή. Αυτό, κυριολεκτικά αυτό. Έρημος τόπος. Αλλά και στη Μέση Ανατολή, ανατολικά της Παλαιστίνης, στην Χερσόνησο του Σινά και σε άλλες περιοχές, κάποιοι μεμονωμένοι αρχικά αναχωρητές θέλησαν να βγουν από την κοινωνία, να βγουν από αυτά τα οποία εξελίσσονταν μέσα στην Εκκλησία και να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί? Όπως γνώριζαν
και όπως ήταν γεγραμμένο μέσα στις γραφές. Α, γι' αυτό. Αργότερα, με τα χρόνια, κλιμακώνοντας αυτό το φαινόμενο, δημιουργήθηκαν τα πρώτα κοινόβια. Δηλαδή, πλέον οι αναχωρητές δεν ήταν μεμονωμένα άτομα τα οποία τα συναντάμε σποραδικά σε κάποιες ερημικές τοποθεσίες, αλλά υπήρχαν μικρές ομάδες οι οποίες είχαν τα ίδια πιστεύω, μοιράζονταν τα ίδια ενδιαφέροντα και λάτρευαν τον ίδιο Θεό εν πνεύματι, θα πούμε, και εν αληθεία. Αργότερα αυτός ο αναχωρητισμός, όταν λέω αργότερα φτάνοντας στον 4ο ή και 5ο αιώνα, δηλαδή περίπου στο 400 με 450 μετά Χριστόν, μετατρέπεται σταδιακά σε μοναχισμό. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα κοινόβια μετατρέπονται σε κοινότητες. Πλέον δηλαδή μεγάλες ομάδες, μεγαλύτερες ομάδες, συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, δημιουργούν καταλήματα, δημιουργούν προϋποθέσεις οργανωμένης ζωής και έτσι δημιουργούνται τα πρώτα μοναστήρια και οι πρώτοι μοναχοί. Καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη αυτή έπαιξαν δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι το διάταγμα του Μεδιολάνου, το διάταγμα του Μιλάνου όπως είναι πιο γνωστό, όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 313 κήρυξε την αρχή της ανεξιθρησκείας σε όλη την ρωμαϊκή επικράτεια. Ο καθένας μπορούσε να λατρεύει τον Θεό τον οποίον είχε στην καρδιά του, χωρίς ο ένας να διώκει τον άλλον. Σημειωτέων δε ότι την αυτή περίοδο οι αναφορές λένε ότι πάνω από το 50% του πληθυσμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν χριστιανοί. Οπότε λοιπόν οδηγούμαστε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι η κίνηση αυτή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ήταν μάλλον μια πολιτική κίνηση η οποία εξασφάλιζε την ειρήνη στην αυτοκρατορία του και την αξιοποίηση αυτών των εκτεταμένων πληθυσμιακών ομάδων που μέχρι τότε ήταν στο περιθώριο. Των χριστιανών. Των χριστιανών. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Και αυτή η εξέλιξη συνεπικουρήθηκε από το διάταγμα, από το νόμο του Θεοδόσιου του Πρώτου, το 380 μετά Χριστόν, όπου τότε καθίσταται ο χριστιανισμός επίσημη και μοναδική θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρατηρώντας το φαινόμενο ότι ο χριστιανισμός αποδιωκόμενος μετατρέπεται σε διώκτη των ειδωλολατρών. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα κίνημα, μια τάση. Πότε έγινε αυτό το... Αυτό έγινε το 380 μετά Χριστόν, επί Θεοδοσίου του Πρώτου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δημιούργησε μια τάση τέτοια που κάποιοι διαμαρτυρόμενοι, κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούσαν συνειδησιακά να δεχθούν και να ανεχθούν πρώτον, όπως είπαμε, την εκοσμίκευση της Εκκλησίας, δεύτερον, τη θεσμοποίηση. Πλέον ο ιερωμένος, ο ποιμένας, αποτελούσε κοινωνικό παράγοντα. Με εξουσία δημιουργήθηκαν πατριαρχία. Πατριαρχία ήταν διοικητικές. Οι οποίες εκτός από τα γνωστά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας κλπ, της Ρώμης, που είχαν πνευματικό και θρησκευτικό περιεχόμενο επί το πλείστον μέχρι τότε, γίνανε κέντρα διοικητικής εξουσίας, με επίδραση και με επιρροή. Και πλέον οι ιερείς έχασαν τον προορισμό τους και γίνανε κοινωνικοί παράγοντες, θεσμικοί κοινωνικοί παράγοντες, πολιτιακοί παράγοντες. Αυτό λοιπόν οδήγησε κάποιους αρχικά ειλικρινείς ανθρώπους να αναχωρήσουν από τα εγκόσμια, να αποστραφούν αυτού του είδους τις σχέσεις και τις συνδιαλλαγές και να ιδρύσουν κοινόβια αρχικά και κοινότητες λίγο αργότερα στην έρημο και παρακάτω βεβαίως θα δούμε κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες αλλά και το τι λάμβανε χώρα μέσα σε αυτές τις ομάδες. Εκείνη η περίοδος είναι που εμφανίζονται και οι εκκλησιαστικοί πατέρες.
δηλαδή άνθρωποι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι εν τέλει είναι διοκόμενοι της επίσημης εκκλησίας που έχει αρχίσει πλέον να αποστατεί. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες του χριστιανισμού. Διοκόμενοι όμως. Διοκόμενοι, βεβαίως. Όπως επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι κυρίως μετά το 330 μετά Χριστόν, μετά την Οικουμενική Σύνοδο, όπου οριοθετήθηκε ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός, το κράτος το ρωμαϊκό και κυρίως το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος που είχε ρίξει ιδιαίτερο βάρος ο Κωνσταντίνος, ουσιαστικά είχε χωριστεί στα δύο. Σε αυτούς οι οποίοι ασπάζονταν την πατροπαράδοτη χριστιανική θρησκεία των Αποστόλων και στους μονοφυσίτες, τους κατοίκους του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους από την Παλαιστίνη και εκείθεν και ανατολικότερα. Και αυτό δημιούργησε επιτόπιους διωγμούς και αδικίες μεταξύ χριστιανών. Αυτός ήταν ένας ακόμη παράγοντας που οδήγησε κάποιους ανθρώπους να φύγουν από τη μέση αυτών των διαδραματιζόμενων και να πάνε σε τοποθεσίες ερημικές. Ποια πρόσωπα ήταν αυτά που ξεκίνησαν τον μονοφυσιτισμό? Γιατί αυτή ήταν ερωτική. Ναι, να πούμε για τον μονοφυσιτισμό ή να πούμε καλύτερα για τους αναχωρητές, πώς ξεκίνησε? Όχι, πρέπει να δούμε γιατί λέει ότι υπήρξαν δύο, είπε ο Χάρης, ότι υπήρξαν δύο μέτωπα και μάλιστα εχθρικά, οι κλασικοί ας πούμε χριστιανοί, αν μπορώ να τους ονομάσω έτσι, και οι μονοφυσίτες, οι οποίοι τι πίστευαν και από πού ξεκίνησαν. Μπορείς να μας πεις? Ναι, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω λοιπόν. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής. Το κύριο αίτιο αυτής της διαφοροποίησης είναι το πολιτικό και το οικονομικό. Και όχι το θεολογικό. Και όχι το θεολογικό. Η φύση του Χριστού, η θεϊκή, η ανθρώπινη, ποιος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είναι το προπέτασμα πίσω από το οποίο τι κρύβεται η ιεραρχία των πατριαρχείων. Πριν λοιπόν ο Κωνσταντίνος ιδρύσει το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο δέσποζε εκείνη την εποχή, υπήρχε μια ιεραρχία. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο της Ρώμης, το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και το Πατριαρχείο της Αντιόχειας. Έπρεπε λοιπόν αυτή η ισορροπία να αλλάξει. Αυτή η ιεραρχία να αλλάξει. Οπότε λοιπόν, μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις, και αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης, πλέον δηλαδή μπήκαν οι ανθρώπινες σκέψεις, σχέσεις και διπλωματίες. Το Πατριαρχείο της Ρώμης πήρε την πρωτοκαθεδρία, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έπονταν, επαναλαμβάνω, ζούμε την περίοδο του Κωνσταντίνου. Αργότερα 300, άλλαξε 350. Αυτό. Έτσι, 300 με 354. Άλλαξε αυτό αργότερα. Πρώτο λοιπόν της Ρώμης, μετά της Κωνσταντινουπόλεως, μετά των Ιεροσολύμων, μετά της Αλεξανδρίας και μετά της Αντιόχειας. Αυτό έκανε τα πατριαρχεία των ανατολικών επαρχιών να παίξουν δευτερεύοντα ρόλο και κυρίως των Ιεροσολύμων. Και εκεί δημιουργήθηκαν τάσεις διάσπασης. Οπότε λοιπόν μία καλή αιτία, συγχωρέστε μου την έκφραση, για να μπορέσει κάποιος να διαφοροποιηθεί από τον άλλον, είναι τα θεολογικά ζητήματα. Όπως διαφοροποιήθηκε η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία από τη Δυτική Καθολική με αφορμή την έκχυση, την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, κάτι αντίστοιχο προήλθε από επισκόπους και πατριάρχες Αντιοχίας και Αλεξανδρίας, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν. Μάλιστα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος θύτευσε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, είχε πλούσια δράση εναντίον των μονοφυσιτών. Κάποιοι λοιπόν εξ αυτών, ο Άριος, ο Νεστόριος και άλλοι, προσετερίστηκαν επαρχίες, ενορίες, σε εισαγωγικά, ιερείς και μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες και διαφοροποιήθηκαν εντελώς θρησκευτικά και χριστιανικά και απέναντι στην κρατούσα εκκλησία, αλλά ακόμη και απέναντι στην διοικητική αρχή, στον αυτοκράτορα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον αναχωρητισμό, για να ξαναμπούμε πάλι στο θέμα μας, υπήρξαν μορφές που πιστεύω ότι ο Κώστας μπορεί να τις γνωρίζει και θα τις αναφέρει καλύτερα. Να πούμε καταρχάς, προσθέτοντας αυτά τα πολύ σημαντικά που είπε ο Χάρης, αγαπητέ Γιώργο, ότι
ο αναχωρητισμός δεν έχει αποστολική παράδοση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας προέκυψε από το 250 μετά Χριστόν και μετά και κορυφώθηκε γύρω στο 320-330. Το ότι δεν είχε αποστολική παράδοση είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να το μιμηθούμε. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι ο Θεός είδε τις καρδιές των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έφυγαν από μια εκκλησία η οποία είχε συμβιβαστεί με το σύστημα. Είχε αποστατήσει. Παρακμάζουσα ήταν. Παρακμάζουσα και αποστατημένη. Ήταν μια κατάσταση παρακμής. Είχαν εκχριστιανιστεί από ένα σημείο και μετά με το ζόρι οι ειδωλολάτρες. Αυτό πέρασε το φρόνημα στην εκκλησία. Υπήρξαν θεολογικές έρηδες, πολιτικές παρεμβάσεις. Η εκκλησία έπαψε να περιμένει την έλευση του Κυρίου. Τα χαρίσματα άρχισαν να φθήνουν και κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν ότι πρέπει να αναπνεύσουν καθαρό αέρα. Σε αυτή λοιπόν την πρόθεση της καρδιάς, ο Κύριος, σε αυτή την καθαρότητα της σκέψης, την καλή επιθυμία, ο Κύριος κατά κάποιο τρόπο συμμαρτύρησε σε κάποιους ανθρώπους εκχέοντας το Πνεύμα του Άγιον, χαρίσματα ιαμάτων, γλωσσολαλιές, προφητείες. Αυτά δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε γιατί πραγματικά αυτά έχουν συμβεί. Μισό λεπτό. Ναι. Να πω τι κατάλαβα εγώ μέσα από αυτά που ναι. είπατε. Ο χριστιανισμός αυξήθηκε έντονα. Mm. Αποτέλεσε δύναμη μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αφετέρου αυτοκράτορα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γίνεται ο Κωνσταντίνος όχι πια στη Ρώμη, αλλά στην Κωνσταντινούπολη. Μεταβιβάζεται δηλαδή το κέντρο βάρους από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, μετατοπίζει την πρωτεύουσα ανατολικότερα, παραμένοντας αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος δε, διαπιστώνοντας πια τη δύναμη των χριστιανών, είτε γιατί τον επισκέφθηκε ο Θεός, όπως λέγεται, και γιατί όχι, είτε γιατί συνειδητοποίησε και από πολιτικής απόψεως τη δύναμη των χριστιανών, προσετερίζεται τους χριστιανούς, βγάζοντας το πρώτο διάταγμα που ήταν το διάταγμα της ανοιξιθρησκείας. Το διάταγμα του Μιλάνου. Του Μιλάνου. Μέχρι να έρθει ο επόμενος ο Θεοδόσιος, ο οποίος κάνει κάτι ακόμη περισσότερο, δίνει προτεραιότητα πια και υποχρεωτική, ορίζει υποχρεωτική θρησκεία, τον χριστιανισμό μέσα σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζει και οι ειδωλολάτρες, γιατί μπαίνει πια σε δογμό, μπαίνουν σε διωγμό όχι πια οι χριστιανοί, αλλά οι ειδωλολάτρες, τους αναγκάζει να γίνουν χριστιανοί. Και έτσι δημιουργείται μια εκκλησία χριστιανική, ένας χριστιανικός κόσμος που μακράν απέχει από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, καθώς μετατρέπει τη λειτουργία της Εκκλησίας όπως την παρέλαβανε από την Αποστολική Εκκλησία την πρώτη σε τελοτουργικό, όπου χάνονται τελείως τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, χάνονται οι διακονίες του Χριστού και εμφανίζονται μπροστά μας άνθρωποι που παίρνουν εξουσία πρώτον από τους πολιτικούς άρχοντες και παίρνουν εξουσία μεγάλη την οποία ποτέ δεν είχε η Εκκλησία. Αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα ανθρώπους ειλικρινείς χριστιανούς να μην μπορούν πια να κάτσουν σε αυτό το περιβάλλον και να είναι υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να φύγουν. Και αυτοί ονομάζονται καταρχάς αναχωρητές. Είναι δηλαδή το μικρόν υπόλοιπο με το οποίο συνήθως εργάζεται ο Θεός, το οποίο βγαίνει μέσα από το προσκήνιο της εξουσίας και πηγαίνει σε έρημους τόπους να λατρεύσει τον Θεό. Το οποίο δεν είναι, όπως είπε ο Κώστας, αποστολική παράδοση, αλλά είναι μία ανάγκη η οποία δημιουργήθηκε από τους ειλικρινείς ανθρώπους του Θεού να ξεφύγουν από την αποστασία της Εκκλησίας και την θεσμοθέτηση της Εκκλησίας σαν όργανο του κράτους. Και έτσι λοιπόν εμφανίζονται πρώτα οι αναχωρητές κατηδίαν, μερικοί άνθρωποι, ύστερα γίνονται ομάδες και τελικά γίνονται κοινότητες. Αυτές λοιπόν οι ομάδες και οι κοινότητες αποτελούνται από ανθρώπους χριστιανούς ειλικρινείς που δεν μπόρεσαν να παραμείνουν στην εναποστασία εκκλησία και πήγαν να συναντήσουν στο Θεό μόνοι τους μακριά από τον κόσμο. Βέβαια, σε αυτό το κύμα, το αγιαστικό χαρισματικό κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε την εποχή εκείνη, υπήρξαν δύο τάσεις. Η μία ήταν οι ερημίτες.
οι αναχωρητές που είπατε. Δεν ήταν όμως η μοναδική τάση. Αυτή ήταν η τάση οι οποίοι επέλεξαν να πάνε στην έρημο. Η άλλη τάση όμως ήταν οι Μεσαλιανοί, οι οποίοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έμειναν στις πόλεις, ζώντας τον κόσμο, χωρίς να είναι όμως εκ του κόσμου. Και αυτή η πολύ καλή ομάδα. Υπήρχε λοιπόν, υπήρχαν αυτές οι δύο κατά κάποιον τρόπο τάσεις, οι οποίες αντέδρασαν με έναν διαφορετικό τρόπο σε μια εκοσμικευμένη κατάσταση, όπως είχε κυριαρχήσει πλέον στην Εκκλησία. Αποστασίας. Λοιπόν, το γεγονός ότι... Από πού πήραν το όνομά τους Μεσηλιανοί? Δεν το γνωρίζω. Απλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ακόμη και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναγνωρίζει ότι ο αναχωρητισμός δεν αποτελεί εκκλησιαστική παράδοση. Υπήρξε και πρακτική. Υπήρξε αναχωρητής ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Υπήρξε μοναχός. Υπήρξε μοναχός. Δεν ήταν έγκαμος. Έγινε επίσκοπος χωρίς να είναι έγκαμος. Υπήρξε μοναχός. Υπήρξε άγιος άνθρωπος. Πότε βαφτίστηκε? Νομίζω βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Σε μεγάλη ηλικία βαφτίστηκε. Όταν αναγεννήθηκε, δηλαδή. Ακριβώς. Όταν πίστεψε σε μεγάλη ηλικία. Ακριβώς. Μορφωμένος, είχε σπουδάσει ρητορική, φιλοσοφία. Εν πάση περιπτώσει, ο Χρυσόστομος λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, κάνοντας ερμηνεία της προς Εβραίους επιστολή, αναφέρει τα εξής. Όταν λέγει ο Παύλος την λέξη αδελφός, την αναφέρει σε αγίους που ζούσαν στον κόσμο. Διότι τότε ούτε ίχνος μοναζόντων υπήρχε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο Θεός, βλέποντας καρδιές, σήκωσε ανθρώπους, αγίους, τους οποίους τους χρησιμοποίησε, θαυμαστά. Την εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη. Τέτοιοι άνθρωποι, την εποχή εκείνη. Ακριβώς. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής κατά κάποιο τρόπο, όλης αυτής της διαδικασίας. Ναι, ήταν ο Παχώμιος, ο οποίος ήταν αυτός που το οργάνωσε. Υπήρξαν και δύο πολύ σπουδαίοι θεωρητικοί, δηλαδή όχι θεολόγοι, αλλά άνθρωποι του πνεύματος κατά κάποιο τρόπο της μυστικής ζωής, της πνευματικής, ο Ευάγριος Ποντικός και ο Μακάριος ο Αιγύπτιος. Στο Μακάριο τον Αιγύπτιο βέβαια στηρίχθηκαν πάρα πολλοί μεταρρυθμιστές μετά από χρόνια πολλά, όπως ο Ιωάννης Γουέσλι για παράδειγμα. Κάνω μια παρένθεση εδώ, την κλείνω. Αυτό το κίνημα του αναχωρισμού έδωσε μεγάλη βάση στον προσωπικό αγιασμό. Έδωσε βάση στην κοινοκτημοσύνη. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε. Δεν το σχολιάζω αυτό με την έννοια αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Δείχνει όμως την πρόθεση της καρδιάς. Έδωσε λοιπόν αυτό τον χαρακτήρα. Έδωσε βάση στον Ευαγγελισμό, στην Ιερά Αποστολή. Να τρέξουμε δηλαδή να ομολογήσουμε. Και το κυριότερο, τόνισε την συνεχή διακονία του παράκλητου μέσα στο λαό του Θεού. Δηλαδή, θέλανε τα χαρίσματα, ζητούσαν τα χαρίσματα. Μη συνδέουμε τον αναχωρισμό εκείνη της εποχής με τον μοναχισμό που επεκράτησε αργότερα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει συγγένεια, από εκεί ξεκίνησε, αλλά δεν έμεινε σε αυτό. Ας πούμε για παράδειγμα, παρουσιάζεται μια τεράστια άνθηση των χαρισματικών εκδηλώσεων στην καθημερινή ζωή των μοναχών της εποχής εκείνης. Οράσεις, προφητείες, γλωσσολαλιές, εξορκισμοί. Εκβολές δηλαδή δαιμονίων, θεραπείες. Μάλιστα, στην εκκλησιαστική ιστορία του Σοκράτους αναφέρει ότι κάνοντες αυτά που συνηθίζονται στους ευκτήριους οίκους προσευχόμενοι, θεραπεύουν πάθη και βγάζουν δαίμονες. Το επαναλαμβάνω. Κάνοντες αυτά που συνηθίζονται στους ευκτήριους οίκους. Δεν κάνανε δηλαδή άλλα πράγματα. Δικά τους πράγματα. Νεωτεριστικά ακριβώς, πράγματα. Απλά έφυγαν από τον κόσμο, αλλά αυτά που γίνονταν στις εκκλησίες τα διατήρησαν. Άσχετα αν μετά ο μοναχισμός πλέον οδηγήθηκε σε μια άλλη πλέον κατεύθυνση, πιο ιδιωτική, τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία είχε ξεκίνησε η αρχαία εκκλησία, η πρώτη εκκλησία. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Θεοδόρητος Κύρου έγραψε την λεγόμενη Φιλόθεο Παύλα Ασκητική Ιστορία. Εκεί πέρα αναφέρονται 30 ερημίτες που έζησαν από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 5ου αιώνα και έχουν καταμετρηθεί σε αυτό το σύγγραμμα 7 περιπτώσεις προφητείας, 12 περιπτώσεις θείας θεραπείας, 36 ενέργειες θαυμάτων και 2 αναστάσεις νεκρών. Όλα αυτά δείχνουν απλά ότι ο Κύριος, για τους λόγους που εκείνος γνωρίζει, είδε τις καρδιές τους και εν πάση περιπτώσει δεν απέσυρε το πνεύμα το Άγιον από τη γη. Αυτό εξητούσαν. Ακριβώς. Τώρα, για τους Μεσαλιανούς,
να πούμε δύο λόγια, οι οποίοι έμειναν στον κόσμο, είναι ο μοναχισμός εν το κόσμο, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ζούμε στον κόσμο, δεν είμαστε εκ του κόσμου. Ο οργανώτης αυτού του κινήματος θεωρήθηκε ο Ευστάθιος Σεβαστίας και Μεσαλιανός στα χαλδαϊκά σημαίνει ευχήτης. Η ονομασία του είναι. Αφιερωμένος δηλαδή. Ναι, ευχήτες, καθαρή. Η ονομασία της αυτή ήταν ενδεικτική της έμφασης που έδιναν στις προσευχές. Ήταν άνθρωποι της προσευχές. Ξεχνούσαν να σηκωθούν από τα γόνατα. Κατά την οποία προσευχή λάμβαναν χώρα χαρισματικά φαινόμενα όπως οράσεις, προφητείες, γλωσσολαλιές. Γι' αυτό λόγο ο κοινός κόσμος τους αποκαλούσε ενθουσιαστές ή χορευτές. Τώρα το χορευτές γιατί δεν ξέρω. Αλλά το ενθουσιαστές. Χορός είναι με την έννοια του, ναι, του, ναι, ναι, του ψαλμού. Αυτά είναι, τα λέει, ναι, ο Θεοδόρητος στην εκκλησιαστική του ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με έναν παράδοξο τρόπο, ίσως λίγο δυσερμήνευτο σε εμάς, ο Κύριος βάφτιζε με πνευμάγιο. Αυτός που το ζητούσα. Ακριβώς. Εγώ για μένα όμως, Κώστα μου, δεν είναι δυσερμήνευτο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, να σου πω γιατί. Βλέπω φυσιολογική αντίδραση υγιών χριστιανών. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορώ να μείνω σε ένα περιβάλλον όπου δεν λατρεύεται ο Θεός εν πνεύματι και αληθεία, δεν κηρύτεται το λόγος του Θεού και δεν ενεργεί ο Θεός με χαρίσματα, θα αποχωρήσω από εκεί. Και σήμερα, αν βρεθούμε σε μια εκκλησία που τίποτα από όσα είναι γεγραμμένα δεν λαμβάνουν χώρα, γιατί να μείνω σε αυτή την εκκλησία. Φεύγω. Και όταν δεν έχω που να πάω, πάω μόνος μου. Μέχρι που να έρθουν και άλλοι μαζί μου και να δημιουργήσουμε μια κοινότητα. Εγώ το βλέπω, όχι μόνο δεν το βλέπω δύσκολο, δυσερμήνευτο ή δυσνόητο, αλλά το βλέπω απολύτως λογικό και είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργήσει ο άνθρωπος και θα ενεργήσει και ο Θεός. Μπορούμε εμείς, αν δύο δεν συμφωνήσουν, λέει, δεν μπορεί να περπατήσουν μαζί. Έτσι λέει η Γραφή. Mm-hmm. Αν εμείς διαφωνούμε, μπορούμε να στεκόμαστε μαζί και να κουβεντιάζουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Εσύ θα πας από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ. Έτσι κάνανε και αυτοί. Όπως είπε και ο Αβραάμ στο Λότ. Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε. Εσύ θα πας όπου θέλεις και εγώ θα πάω εκεί που δεν θα πας εσύ. Mm-hmm. Αυτό συνέβη και στην εποχή εκείνη, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Το οποίο θεωρώ απολύτως λογικό και απολύτως σύμφωνο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν λέει και η Γραφή. Εξέλθετε. Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος. Εξέλθετε. Δηλαδή, μας καλεί ο Θεός να βγούμε από κάτι που δεν είναι η παρουσία του Θεού. Mm-hmm. Και θα πάμε κάπου που θα έρθει η παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω συγκεκριμένα με τους ανθρώπους αυτούς, πώς ο Θεός, ας πούμε, τους χρησιμοποίησε. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος. Πριν συνεχίσεις, μήπως από ιστορικής απόψεως θες να προσθέσεις κάτι εσύ, Χάρη. Δηλαδή, τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Εκτός του ότι οι φιλοσοφίες, η ειδωλολατρία, οι διδασκαλίες των Ανατολικών και λοιπά αρχίσαν και μπήκαν σε αυτήν τη λεγόμενη εκκλησία που δεν έχει καμία σχέση με εκκλησία, τι συνέβαινε τότε στον κόσμο. Ναι, θα πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, όπως είπαμε, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε μία εξαιρετική κίνηση που εξασφάλισε την ειρήνη και τη μακροημέρευση της αυτοκρατορίας. Ο ίδιος διατήρησε την πρωτοκαθεδρία. Εκτός από αυτοκράτορας, ήταν και αρχηγός της θρησκείας. Α, Pontifex. Λοιπόν, ονόμασε τον εαυτό του Maximus Pontificus, δηλαδή Μέγας Μάγιστρος, και όπως ίδρυσε και θεμελίωσε, παραδείγματος χάρη λέω έτσι, στην Κωνσταντινούπολη, το Ναό της Αναπαύσεως, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, εκ παραλλήλου, ίδρυσε και θεμελίωσε και το Ναό του Ηλίου. Δηλαδή προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στο χριστιανισμό και την ειδωλολατρία. Ανοιχτό πνεύμα. Προκειμένου. Open-minded. Ναι, προκειμένου να κερδίσει, θα λέγαμε, και να αμβλύνει όποιες αδικίες ή ανισορροπίες υπήρχαν και να κερδίσει τις συνειδήσεις των υπηκόων του. Δηλαδή, κάτσε, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Δημιούργησε. Δηλαδή, συγχρόνως ίδρυσε το Ναό της Αναστάσεως. Ίδρυσε πολλούς ναούς και θα μπορούσε. Δεν χρειάζεται. Το Ναό της Αναστάσεως του Σωτήρος στην Κωνσταντινούπολη και συγχρόνως το Ναό του Ηλίου. Ο ίδιος ήταν Μέγας Μάγιστρος στην Εκκλησία των Ειδωλολατρών και ο ίδιος ήταν και αρχηγέτης, ταγός της Εκκλησίας της Χριστιανικής. Μάλιστα, την ίδια χρονική περίοδο. Μάλιστα δε,
έλαβε για τον εαυτό του το δικαίωμα να εκλέγει τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως ο ίδιος. Απλά να επιλέγει έναν εκ των τριών που θα του προτείνανε. Δηλαδή η Εκκλησία είχε το δικαίωμα να προτάσει και να προτείνει τρεις και αυτός θα εξέλεγε τον έναν. Παράλληλα, επειδή μπαίνουμε σε μία περίοδο, είναι μια η μέση περίοδος της ιστορίας, είναι μια πολύ μακρά περίοδος. Ξεκινάει από το 300, 250-300 και φτάνει μέχρι σχεδόν τις μέρες μας, το 18ο αιώνα. Γίνονται τρομακτικές ανακατατάξεις, συγκυριακά, ο Θεός το έχει επιτρέψει. Βεβαίως, το Πνεύμα το Άγιο ως καπνίζον λιχνάριο δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Πάντοτε υπήρχε και πάντοτε υφίστατο. Όμως παρατηρείται μία εισρωή φύλων από το Βορρά και από την Ανατολή. Πού? Προς την Ευρώπη. Γότθοι, Οστρογότθοι, Αλανοί, Σάξονες, Νορμανδοί, Φράγκοι, Βάλτες, Ούνοι. Πριν φτάσουμε βέβαια στους Σλάβους και στη λέλαπα του 6ου αιώνα των Αβάρων και των Αράβων. Βάνδαλοι, πάρα πολλοί λαοί και από το Βορρά και από Ανατολάς μετακινούνται προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με αποτέλεσμα να εξολοθρεύουν ότι βρίσκονται, ότι βρίσκεται στο διάβα τους και να σπέρνουν τον τρόμο. Αποτέλεσμα, το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος να διαλυθεί. Το συνεπακόλουθο αυτό, ξέρετε ποιο ήτανε, η αναβάθμιση των μοναστηριών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η οργανωμένη μοναστική κοινότητα απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, γιατί οι βάρβαροι τη σέβονταν, σέβονταν τα σεβάσματα του χριστιανισμού και όχι μόνο, και από την άλλη πλευρά, περιτυχισμένες και οργανωμένες αυτού του είδους οι πολιτείες προστάτευαν τους κατοίκους από τις επιδρομές. Οπότε λοιπόν ήταν στρατηγικής σημασίας η ύπαρξη των μοναστηριών, όχι μόνο για την πνευματική ζωή, αλλά και για τη ζωή σκέτο. Μάλιστα, για την αμυντική ζωή. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα μοναστήρια, εκτός από τις κοινωνικές δραστηριότητες, αυτό ήταν το επίκεντρο της πόλης, σε εισαγωγικά, το επίκεντρο της ζωής στο μοναστήρι. Μέσα λοιπόν... Έγινε το επίκεντρο της ζωής. Σαφέστατα, σαφέστατα. Κυρίως στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπου οι ιστορικοί, μάλιστα θα αναφέρω κάτι με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας προηγουμένως, δεν έχουν συγκεκριμένη αποσαφήνιση για το αν οι βάρβαροι εκρωμαίστηκαν ή οι Ρωμαίοι εκβαρβαρίστηκαν. Υπήρξε ένα τέτοιο είδους συνοθήλευμα από ιδέες, από αντιλήψεις, από συνήθειες, από ηγεμονίες, από τάσεις, από, που αλλοιώθηκαν τα πάντα. Ήταν εξαιρετικά ρευστή αυτή η περίοδος. Η μία χρονιά έφερνε την άλλη και άλλαζε τα πάντα. Τα μοναστήρια λοιπόν απέκτησαν, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και θα το επαναλάβουμε, ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή της λεκάνης της Μεσογείου. Γιατί αυτός ήταν, ας το πούμε, ο πολιτισμός εκείνης της περίοδου. Έτσι λοιπόν, μέσα στα μοναστήρια υπήρξαν πρόσωπα, όπως είπε ο Αντώνιος, ο Αθανάσιος, εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω, ο Ιλάριος του Πουατιέ, ένας δυτικός μοναχός, ο οποίος μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά το 340 μετά Χριστόν, ότι ο Θεός έχει θέσει στην εκκλησία του τις διακονίες και τα χαρίσματα, είτε της ερμηνείας γλωσσών, είτε της ομιλίας γλωσσών. Δηλαδή βλέπουμε ότι στα μοναστήρια υπήρχαν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και συν το χρόνο συνέβη και κάτι άλλο το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Διασώθηκαν τα ιερά κείμενα. Στα μοναστήρια, στις μεταφράσεις και στις αντιγραφές των ιερών κειμένων βλέπουμε την γραπτή διάδοση του Λόγου του Θεού. Οι μοναχοί, κάποιοι από αυτούς εγγράμματοι ασχολούνται με το να αντιγράφουν τα ιερά κείμενα, τα ιερά γράμματα. Οι αγράμματοι ασχολούνται με τη διακονία της καθημερινότητας. Οι εγγράμματοι
με την αντιγραφή και με τις μεταφράσεις. Γιατί υπήρχαν μεταφράσεις ελληνιστικών κειμένων, υπήρχαν μεταφράσεις αραμαϊκών, υπήρχαν διαφόρων γλωσσών. Έτσι. Ας πάμε τώρα στα πρόσωπα. Κυρία, στα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο την εποχή εκείνη. Πρόσωπα τα οποία χρησιμοποίησε ο κύριος, ναι. Δεν είναι η πρόθεσή μας να μνημονεύσουμε πρόσωπα για τα πρόσωπα. Απλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος χρησιμοποιεί κάποια σκεύη για να εργαστεί. Συνεχίσει το έργο του. Το έργο πρέπει του, να συνεχιστεί το έργο του ακριβώς. Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Μέγας Αντώνιος έζησε μεταξύ περίπου 260 με 356. Αυτός θεωρήθηκε ο εμπνευστής του αναχωρητισμού. Ένας άνθρωπος Αιγύπτιος στην καταγωγή, δεν ήξερε γράμματα, αλλά έμαθε απ' έξω, αποστήθησε όλη τη γραφή. Φοβερό αυτό. Γράφει συγκεκριμένα στην εκκλησιαστική του ιστορία του Σοκράτους ότι ο μοναχός Αντώνιος στην έρημο της ερήμου, φανερός τους δαίμονας... Στην έρημο της Αιγύπτου. Της Αιγύπτου. Φανερός τους δαίμονας αντιπάλευε και επίσης τα τεράστια που έκαμε περιττών να πούμε. Έφτασε μάλιστα και ο Αθανάσιος, ο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος εξελίχθηκε σε βιογράφο του μετέπειτα. Μονόβιβλο στο βίον αυτού να εκθέσει. Θα σας πω δύο πράγματα για να καταλάβετε τι ακριβώς πρέσβευε. Ποιος? Ο Αντώνιος και ποια ήταν η άποψη του γύρω από την πνευματική ζωή. Λέει, δεν πρέπει να ζούμε την ασκητική ζωή και να καταπονούμεθα για να λάβουμε το χάρισμα της προγνώσεως, προφητείας. Αλλά για να αρέσουμε στον Θεό με τη θεάρεστη ζωή μας. Και πρέπει να προσευχόμαστε όχι για να προγιγνώσκομεν, ούτε να ζητούμε το μισθό για την ασκητική ζωή που διάγομεν, αλλά για να γίνει βοηθός μας ο Κύριος στην νίκη κατά του διαβόλου. Στην νίκη κατά του διαβόλου. Στον πόλεμο. Εάν μας ενδιαφέρει παραλλήλως και το χάρισμα της προγνώσεως να λάβουμε, ας φροντίζομαι να είμεθα καθαρή εις τη σκέψη. Διότι εγώ πιστεύω ότι η ψυχή που διατηρείται καθαρή από όλους τους κακούς διαλογισμούς και παραμένει όπως την έπλασε ο Θεός, μπορεί να αποκτήσει το χάρισμα της προγνώσεως. Σε άλλο σημείο πάλι λέει, δεν πρέπει να καυχόμαστε ότι εκδιώκουμε δαιμόνια, ούτε να επιρευανιβόμαστε επειδή κάνουμε θεραπείες ασθενειών, ούτε πάλι να θαυμάζουμε εκείνον που έχει τη δύναμη να εκδιώκει δαιμόνια, εκείνον δε που δεν έχει την δύναμη αυτή να περιφρονούμε. Διότι το να κάνουμε θαύματα δεν εξαρτάται από εμάς, είναι έργο του Σωτήρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι διενεργούνται θαύματα. Γίνονται προφητείες. Ενεργεί το πνεύμα του. Γίνονται οι άματα. Έχουμε εκβολές δαιμονίων. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Τώρα, ο Παχώμιος. Αυτός ήταν ο διοργανωτής. Τα βάλει τα πράγματα σε μια οργανωτική τάξη, κατά κάποιο τρόπο. Καταρχάς, στις εκκλησιαστικές ιστορίες, στους ιστορικούς της εποχής, Σωζόμενο και Γενάδιο, αναφέρουν και οι δυο τους ότι ο Παχώμιος είχε πολλά χαρίσματα από το Πνεύμα του Άγιο, με κυριότερο τη γλωσσολαλιά. Mm. Επίσης, σύμφωνα με τους Σωζόμενο και Γενάδιο, μιλούσε όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Ποιος ο Παχώμιος? Ναι, σύμφωνα με τους ιστορικούς. Δεν ξέρω, δεν είναι το θέμα αν τις μιλούσε τελικά όλες ή δεν τις μιλούσε. Σημασία είχε ότι μιλούσε. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Και είχε μάλιστα συγχρόνως και τη διάκριση των πνευμάτων. Είχε το χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων. Θα σας διηγηθώ κάτι πολύ έτσι γλαφυρό που αποδεικνύει, ας πούμε, και την χαρισματικότητα του Παχώμιου, αλλά και την αντίδραση του κατεστημένου σε αυτή τη χαρισματικότητα. Όταν ο Παχώμιος βρισκόταν σε βαθιά γεράματα, κλήθηκε από την τοπική σύνοδο που έλαβε χώρα στη Λυκόπολη της Αιγύπτου να απολογηθεί, διότι έλεγε ότι είχε θείες αποκαλύψεις και χάρισμα γλωσσολαλιάς. Αυτό στεναρά υποστήριξε την αποστολική πίστη και τότε οι φανατικοί της Συνόδου δεν φοβήθηκαν ούτε να το χτυπήσουν άσχημα και γλίτωσε διαφεύγων με τη βοήθεια πιστών μοναχών από τη διπλανή πόρτα. Τον έδιναν κιόλας. Ακριβώς. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω κάτι. Μιλάμε για μοναχούς αυτή τη στιγμή, για αναχωρήτες πατέρες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ήταν κάποιες προσωπικότητες του περιθωρίου, οι οποίοι ήταν άγνωστοι μεταξύ των υπολείπων. Αλλά ήταν σημαίνουσες προσωπικότητες της εποχής τους, κλήθηκαν, όπως είπε ο Κώστας, σε συνόδους, και όχι για να απολογηθούν, αλλά για να συμβάλλουν στη διδασκαλία της ορθής πίστης, έχεραν καθολικής εκτίμησης από όλους, ακόμα και από τους ιερωμένους της εποχής τους, και εν γέννη ήταν άνθρωποι οι οποίοι συγκέντρωναν πάνω τους λόγο του αγιασμού, της πνευματικής τους υποδομής και της στάσης που είχαν διατηρήσει,
έχαιραν είχαν τα φώτα του ενδιαφέροντος όλων των ανθρώπων των συγχρόνων τους και σε δύσκολες περιόδους συνέβαλαν καθοριστικά και στη διαμόρφωση του δόγματος, του χριστιανικού δόγματος στις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά και στην επίλυση κατά τόπους εκκλησιαστικών ζητημάτων και προβλημάτων λόγω των αιρέσεων. Μακάριος Αιγύπτιος, 315 με 390 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική ιστορία πάλι του Σωκράτους, ο μεν λοιπόν, γράφει ο συγγραφέας, ο μεν λοιπόν Μακάριος ο Αιγύπτιος, τόσες πολλές θεραπείες έκαμε και από τόσους δαιμονιζόμενους εξήγαγε δαιμόνια, που θα πρέπει να γίνει ειδική συγγραφή για αυτά, τα οποία με την χάρη του Θεού έπραξε. Όπως η κρατούσα εκκλησία, βέβαια, με θράσος τον καταδίκασε επί μεσαλιανισμό. Όπως είπαμε πριν, οι Μεσαλιανοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έδιναν βάρος στην νοερά προσευχή και βεβαίως ζούσαν στον κόσμο αυτό χωρίς να είναι εκ του κόσμου. Είχαν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως, βεβαίως. Καταδίκασαν σε εξορία, σε εκτοπισμό. Ναι, επί μεσαλιανισμού. Η κατηγορία ήταν αυτή. Οι Μεσαλιανοί, όπως είπαμε, ελάμβαναν χώρα μεταξύ τους χαρισματικά φαινόμενα όπως οράσεις, προφητείες, γλωσσολαλιές, γι' αυτό και ο κόσμος τους αποκαλούσε χορευτές ή ενθουσιαστές. Mm. Αυτά τα λέει ο Θεοδόρητος στην εκκλησιαστική του ιστορία. Τώρα, για τον Μακάριο, τον Αιγύπτιο, θα σας διαβάσω κάτι που αυτό αφορά το γεγονός ότι ο χριστιανός έχει βιωματική εμπειρία, είναι αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή αυτής της εκπομπής, ότι δεν είναι κάτι το διανοητικό, είναι γεύση, είναι πείρα ζωής. Λέει, για παράδειγμα, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος στην 27η ομιλία του, άλλο πράγμα είναι να μιλήσει κανείς για το ψωμί και το τραπέζι και άλλο πράγμα είναι να φάγει και να γνωρίσει τη γλυκιά γεύση του ψωμιού και να ενδυναμωθούν όλα τα μέλη του σώματος. Άλλο πράγμα είναι να ομιλήσει κανείς με λόγια για ένα πάρα πολύ γλυκό ποτό και άλλο πράγμα είναι να πάρει και να ευχαριστηθεί τη γεύση του γλυκού ποτού. Κάτι παρόμοιο, λέει, συμβαίνει και στα πραγματικά πράγματα, στα πνευματικά πράγματα. Άλλο πράγμα είναι να εξηγεί κανείς τους λόγους του Θεού με κάποια γνώση και διανοητικός και άλλο πράγμα είναι να κατέχει τον θησαυρό και την χάρη και την γεύση της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος πραγματικά και έμπρακτα και με τέλεια βεβαιότητα στον εσωτερικό άνθρωπο και το νου. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, θα πω κάτι για τον Ιλάριο Πουατιέ, γιατί ο Ιλάριος ήταν μοναχός, αλλά έγινε και επίσκοπος Πουατιέ. Ιλάριος Πουατιέ δεν είναι επίθετο, είναι ο Ιλάριος επίσκοπος Πουατιέ. Της πόλης. Της πόλεως, ναι, είναι κάπου στη Γαλλία ήταν αυτή. Έκανε ένα εκπληκτικό σύγγραμμα, έγραψε, το οποίο ονομάστηκε «Περί της Αγίας Τριάδος». Κοιτάξτε τι λέει. Αυτά είναι τώρα, ο Ιλάριος Πουατιέ ζήσε 323 με 387 μετά Χριστόν. Δεν ξέρω πότε ακριβώς το έγραψε αυτό, το 350, το έγραψε το 360. Πάντως είναι στον 4ο αιώνα, είναι στα μέσα του 4ου αιώνα και προς το τέλος του τα γράφει αυτά. Κοιτάξτε τι λέει λοιπόν στο έργο του περί της Αγίας Τριάδος. Διότι η παρουσία του πνεύματος εκδηλώνεται με είδη γλωσσών, ώστε η ομιλία γλωσσών να απονέμεται σαν σημείο της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο πρώτος και ο μόνος που έχω διαβάσει εγώ στους πρώτους 3-4 αιώνες όπου θεωρεί ως αποδεικτικό της εκχύσεως και βαφτίσεως του Πνεύματος Αγίου το σημείο των γλωσσών. Όπως λέει η Γραφή. Ακριβώς. Όλοι οι άλλοι ομιλούν για γλώσσες, αλλά το προσδιορίζουν, αλλά σημείο. Το σημείο για πρώτη φορά το βλέπω στον Ιλάριο Πουατιέ. Το οποίο είναι τελείως αληθινό, έτσι, και σύμφωνο με τον λόγο του. Βέβαια. Εγώ ο δεύτερος που το άκουσα να το λέει είναι το 1901 ο Κάρολος Πάρχαμ, στην τοπίκα του Κάνσας, λίγο πριν, που ήταν, ας πούμε, ο πατέρας της πεντηκοστιανής κίνησης, από όπου ξεκίνησε και η Αζούζα. Και φτάσαμε στην Πεντηκοστή, την παγκόσμια Πεντηκοστή. Λοιπόν, η παρουσία λοιπόν του Πνεύματος, λέει, εκδηλώνεται με είδη γλωσσών, ώστε η ομιλία γλωσσών να απονέμεται σαν σημείο της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά διανέμονται για την οικοδομή του καθενός, γινόμενα ταυτόχρονα εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, όταν αυτές οι θαυμάσιες ενέργειες επισιάζουν τον κάθε ένα. Λοιπόν, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, 312 με 386 μετά Χριστόν, δεχότανε την χαρισματική ζωή, αν και στην εποχή του αυτή είχε αρχίσει να ατονεί.
γράφει, ας πούμε, για παράδειγμα, στις κατηχήσεις του. Ποια χρονιά είπες, το πες Κώστα, αλλά δεν... 4ος αιώνας. 312 με 386 έζησε. Λέει, για παράδειγμα, στις κατηχήσεις του, διότι στον ένα χρησιμοποιεί τη γλώσσα του προσοφία. Άλλου φωτίζει την ψυχή για να προφητεύει. Εις άλλον δίνει δύναμη να εκδιώκει δαίμονες, εις άλλον την ικανότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Βέβαια, ο κύριος Ιεροσολύμων δεν ομιλεί περί της βαφτίσεως με πνεύμα Άγιο ή, εν πάση περιπτώσει, για το σημείο των γλωσσών που είναι η γλωσσολαλιά. Ο δε Μέγας Βασίλειος, ο οποίος και αυτός, αμέσως χάρη, ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος και αυτός, ας πούμε, δεχόταν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ας πούμε, λέει, για παράδειγμα, στο λόγο του προς τον Ισαΐα, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν λοιπόν η ψυχή επιδοθεί σε κάθε αιρετή λόγο έρωτος προς τον Θεό, γίνεται άξια να λάβει το χάρισμα της προφητείας, στις άχραντες και καθαρές από κάθε κοιλίδα ψυχές, το προφητικό χάρισμα λάμπει. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε, χωρίς να αμφισβητούμε την αγιότητα του Μεγάλου Βασιλείου, σε καμία περίπτωση, γιατί όντως υπήρξε Άγιος άνθρωπος του Θεού και με πολύ έργο, γιατί το θέμα της γλωσσολαλιάς όμως έπεσε στη λογική παρανόηση ότι οι γλώσσες εδόθηκαν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού στα έθνη. Σε αυτό επηρεάστηκε από τον Οριγέννη προφανώς, γιατί ο πρώτος που το είπε αυτό φαίνεται ότι είναι ο Οριγέννης και την υιοθέτησαν αυτή την άποψη και ο Γρηγόριος Νήσις και ο Ιερώνυμος και ο Αυγουστίνος. Αυτό το λέμε γιατί πρέπει να πούμε τα πάντα. Δεν αμφισβητούμε την αγιότητα του ανθρώπου, ούτε το έργο του, όμως εδώ σαφέστατα υπάρχει παρανόηση. Έκανε λάθος σε σχέση με τις γραφές. Και στο... Ναι, ναι, βεβαίως. Και αμέσως πάλι να πω κάτι, Χάρη. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ναι, αναφέρει για την βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Ναι. Μυσταγωγικές κατηχήσεις, ναι, τρίτος τόμος, τέταρτο κεφάλαιο. Τι λέει? Λέει, επειδή η Εκκλησία του Χριστού έχει δεχθεί με τοπική επίθεση αμφισβήτησης πλέον, αμφισβητούνται το βάπτισμα, εν είδατε, ο γάμος, ο νηπιοβαπτισμός, τα μυστήρια εν γέννη. Πότε μπήκε ο νηπιοβαπτισμός εν γέννη στο εκείνη πράγμα. Την εποχή, λίγο πριν, δηλαδή τρίτος αιώνας. Όταν λέμε μπήκε και καθιερώθηκε, επισήμως καθιερώθηκε νομίζω τον 6ο αιώνα. Όμως πλέον αρχίζει και υπησέρχεται. Που έγινε υποχρεωτική ο προσελισμός όλων, ναι, έγινε οδηγία, των τελωτών. Έγινε οδηγία. Από την 7η νεαρά του Ιουστινιανού. Εντάξει. Ναι, 540 κάπου εκεί, νομίζω. Ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν Ιεροσολύμων λέει, με αφορμή το βάπτισμα που δέχεται επίθεση περί του βαπτίσματος με τον υποβαπτισμό, επισφραγίζει τη μετάνοια το βάπτισμα, δεν είναι όμως μπανιάρισμα για παιδιά, αλλά την τέλεια χάρη την αποκτά κάποιος δια του, Αγίου, δια του εν πνεύματι Αγίου βαπτίσματος. Προσδιορίζει δηλαδή όχι μόνο την ορθοτόμηση του βαπτίσματος, αλλά και την ουσία της πνευματικής ζωής που αποκτά ο άνθρωπος με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Και κάτι τελευταίο που αφορά την περίοδο αυτή μέχρι τον τέλος 4ου αιώνα, ο Χρυσόστομος πέθανε το 407, θα σας διαβάσω κάτι από το 410, ο Φιλάστριος Επίσκοπος Μπρέσια. Γράφει στο σύγγραμμά του, στα 410 μετά Χριστό, αναφέρει δύο έργα. Πρώτον, για τους περιγλώσσας και γλωσσών λαλούντες, καθώς επίσης και οι δεχόμενοι ότι πάντοτε υφίστανται προφήτες και προφητεύουσι. Υπάρχουν κάποια λοιπόν σποραδικά συγγράμματα όπου όντως κάποιοι άνθρωποι του Θεού διατηρούν αυτή την φλόγα του Πνεύματος του Αγίου, η οποία εκδηλώνεται όπως και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία καταρχάς. Και εδώ θα έλεγα ότι μάλλον δεν έχω κάτι να προσθέσω όσον αφορά τον 4ο αιώνα, δηλαδή εκκλησιαστική συγγραφή. Θα μπορούσα να πω για το Χρυσόστομο, αν θέλετε, ο οποίος υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μορφές ως κήρυκας, ως ερμηνευτής. Για το θέμα όμως της ερμηνείας των ξένων γλωσσών, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί σηκώνει κατά κάποιο τρόπο τα χέρια ψηλά. Λέει, ας πούμε, στην
στην πεντηκοστή του ομιλία, στο σχολιάζοντας το 14ο κεφάλαιο της προσκορινθίους επιστολής. Ο βαφτιζόμενος στις αποστολικές ημέρες αμέσως ακολούθως μιλούσε σε ξένες γλώσσες. Ακούω συχνά ότι πολλοί λέγουν σήμερα γιατί δεν μιλάμε γλώσσες όπως την εποχή των Αποστόλων. Και μετά λέει στη συνέχεια, το όλον θέμα είναι πολύ σκοτεινό, αλλά το σκότος αυτό προέρχεται από την άγνοιά μας. Και μετά καταλήγει, σήμερα όμως πλέον αυτά, γλωσσολαλιά, προφητεία δηλαδή κτλ., δεν εμφανίζονται. Σήμερα όμως πλέον αυτά δεν εμφανίζονται ανάμεσά μας. Δηλαδή μετά το 400 αρχίζει το πρόβλημα. Ακριβώς. Και να δω και κάτι άλλο. Ναι. Εκεί λοιπόν, βέβαια σε άλλο σημείο, δεν θυμάμαι όμως πού και δεν θα ήθελα να. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι μεταγενέστερο αυτού που διαβάσαμε ή προγενέστερο. Γράφει και λέει ότι κατά κάποιον τρόπο τότε η Εκκλησία έχει ανάγκη πίστη, όσο εμείς γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Δηλαδή ότι, σαν να υπονοεί κατά κάποιο τρόπο ότι ίσως τώρα πλέον οι ξένες γλώσσες δεν είναι απαραίτητες. Γιατί... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι εδώ που έχω το κείμενο αυτό, μάλιστα λέει. Συγκεκριμένο, τούτο άπαντο χωρίον σφόδρα εστί ασαφές, την δε ασάφιαν ή των πραγμάτων άγνοιατε και έλλειψης ποιή των τότε συμβάντων νυν δε ου γενωμένων. Δεν αμφισβητούμε την αγιότητά του, ούτε το γεγονός ότι πήγε σε κόντρα στο σύστημα και πραγματικά υπήρξε μια μορφή του Ευαγγελίου, όμως... Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε Άγιος άνθρωπος του Θεού είχε πάσα την αποκάλυψη. Έτσι, ούτε για κανέναν δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αμήν. Και έτσι φτάσαμε στο 400 μετά Χριστό, στον 5ο αιώνα, όπου στην πραγματικότητα αρχίζει ο Μεσαίωνας. Είναι μια περίοδος δύσκολη, που θα πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό διεξοδικά. Σ' ακούμε λοιπόν. Προλαβαίνουμε δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή. Ναι, ναι, προλαβαίνουμε. Και... ειδικότερα την πρώτη περίοδο, την περίοδο του πρώιμου Μεσαίωνα, που εκτείνεται περίπου μέχρι το 700, από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα, ίσως μέχρι τον 8ο, όπου εκεί, όπως είπαμε, δημιουργούνται τρομακτικές ανακατατάξεις. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι χωρισμένη στα δύο. Τα χαρακτηριστικά του Ανατολικού κράτους. Το Ανατολικό κράτος αναπτύσσεται, καθώς η διοικούσα αρχή, ο αυτοκράτορας, έχει ρίξει το βάρος του προς την Ανατολή, αφήνοντας στο έλεος του Θεού κυριολεκτικά το δυτικό κράτος. Το Ανατολικό όμως κράτος, όπως είπαμε και προηγουμένως, ταλανίζεται από ενδοθρησκευτικές έρηδες, οι οποίες έρηδες, εκτός του ότι το απογυμνώνουν από κάθε μορφή συνοχής και ισορροπίας, το κάνουν και εύκολο στόχο σε προαιώνιους εχθρούς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι Σκύθες, οι Πέρσες και λίγο αργότερα οι Άραβες κατακτούν τις ανατολικές και τις νότιες επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οπότε, λοιπόν, αυτομάτως η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, η Λιβύη, πέφτουν στα χέρια αλλόθρησκων και αλλοιώνεται πλήρως η χριστιανική φυσιογνωμία. Εκεί πλέον δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που ο χριστιανισμός αγωνίζεται να επιβιώσει όπως. Και έτσι ακριβώς να επιβιώσει και όχι να αυξηθεί και να μετεξελιχθεί πνευματικά. Και βεβαίως για ευαγγελισμό ούτε συζήτηση πλέον. Σαφέστατα, σαφέστατα. Αντιθέτως προσπαθούν να διατηρήσουν την πίστη τους. Κάτι αντίστοιχο, με άλλη μορφή, με τις ορδές των βαρβάρων, των βαρβαρικών φύλων από το βορρά, έχει να αντιμετωπίσει και το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος. Το Δυτικό όμως Ρωμαϊκό κράτος, επειδή δεν έχει υποδομές υποστήριξης, έχουν καταρρεύσει τα πάντα, οπισθοχωρεί αιώνες πίσω. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εξολόθρευση και τι σημαίνει εγκατάλειψη. Μία πόλη της Γαλλίας, η Άρλ, περίπου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, ήταν μια πόλη κάποιων λίγων χιλιάδων κατοίκων, οργανωμένη με ένα θέατρο που δίνονταν παραστάσεις κλπ. Και μετά τις επιδρομές εγκαταλείφθηκε. Όταν μετά από 150 με 200 χρόνια,
περίπου το 550 με 600 επανεγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι, η πόλη της Άρλ ήταν το προηγούμενο θέατρο. Δηλαδή όλη η πόλη μαζεύτηκε και συγκεντρώθηκε στο θέατρο, όπου οι κατοικίες των κατοικούντων ήταν στις κερκίδες και το κυρίο, και η κυρίω σκηνή ήταν το διοικητήριο, θα λέγαμε, της πόλης. Πόσο είχε συρρυκνωθεί η κοινωνία και πόσο είχε αλλοιωθεί. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μία περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων που θα διαρκέσει τουλάχιστον 400 χρόνια μέχρι το 800, όπου το 800 τι γίνεται, ανασυστάται από τα δυτικά η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επί Καρλομάγνου και αναλαμβάνει στην Ανατολή η Μεγάλη Μακεδονική Δυναστεία των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων που αναγεννά το κράτος. Και υπάρχει δηλαδή μία περίοδο μέχρι το 800 που αυτή η περίοδος, δεν ξέρω τι έχει ο Κώστας, υπάρχουν ελάχιστες μαρτυρίες. Μόνο το σημειώνω τον νέο θεολόγο, έχω να πω. Ελάχιστες μαρτυρίες, ελάχιστα γραπτά κείμενα τα οποία μας φανερώνουν την πνευματική, τη χαρισματική ή την εκκλησιαστική έστω ζωή, γιατί είναι μία περίοδος που πραγματικά η τότε Ευρώπη, η τότε λεκάνη της Μεσογείου, δοκιμάζεται από καινούργιους λαούς, καινούργιες νοοτροπίες, καινούργιες ηθικές αξίες και καινούργιες ιδεολογίες. Και θρησκείες ακόμη καινούργιες γύρω-γύρω, έτσι. Ναι, ακριβώς. Γιατί έρχονται οι Άβαροι και οι Άραβες, οι οποίοι προσπαθούν πλέον επεκτατικά να επιβάλλουν τη δική τους θρησκεία. Μάλιστα. Είπες εσύ ότι για το Σιμεών, τον νέο θεολόγο, βέβαια είναι, όπως είπε πολύ σωστά ο Χάρης, σπανίζουν οι περιπτώσεις αυτές, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, θα σας πω δύο λόγια για κάποιες πείρες του και για κάποιες απόψεις του, οι οποίες πραγματικά θα μας εκπλήξουν. Παράδειγμα, καταρχάς να πούμε ότι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ήταν ένας μοναχός. Και αυτός, άνθρωπος αγιασμού, καθαρότητος. Ξέρεις. Δεν ξέρω από πού ήταν. Νομίζω ότι ήταν Σιναίτης, νομίζω ότι ήταν Αιγύπτιος. Δεν το γνωρίζω, δεν το θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εδώ βλέπουμε, ας πούμε, στα θεολογικά και ηθικά κεφάλαιά του, στο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, λέει τα εξής. Γιατί είπαμε ότι έχει σημασία η παραδοχή ότι η κοινωνία με τον Κύριο γίνεται δια Πνεύματος Αγίου κατά τρόπον αισθητό. Έτσι. Όχι διανοουμενίστικο. Έτσι. Λέει συγκεκριμένα, εάν κάποιος λέγει ότι χωρίς γνώση και αίσθηση λαμβάνει και κατέχει ο κάθε πιστός το Άγιο Πνεύμα, βλασφημεί και ψεύτη κάνει τον Χριστό που είπε ποταμί ύδατος ζώντος, τέλος συνειρεύθη και της κοιλίας αυτού. Επίσης... Άρα έχει λάβει πνεύμα Άγιο άνθρωπος για να τα ξέρει αυτά. Κοιτάξτε τώρα εδώ, υπάρχει, θα σας διαβάσω μία εμπειρία του, η οποία έχει ένα μείγμα βάφτισης Πνεύματος Αγίου, θεωρίας ακτής του φωτός και αρπαγή της Εκκλησίας. Έρχεται σε μία ανέκσταση πνευματική και βλέπει ένα φως περιβαίνοντα του λαμπρότητα του ηλίου και μπαίνει μέσα σε αυτό το φως. Και το φως αυτό μπαίνει μέσα του. Και λέει τα εξής. Φωνή λοιπόν απευθύνθηκε σε αυτόν από το φως και του λέει, έτσι απεφασίστη να μεταλλαχθούν οι ζώντες και οι περιλυπόμενοι Άγιοι την ώρα της Εσχάτης Άλπιγκας. Και οι κατά αυτών των τρόπων αλλαγμένοι θα αρπαχθούν, καθώς λέγει ο Παύλος. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν ευρισκόμενος και ιστάμενος ο Μακάριος, ο Σιμεών δηλαδή, πολλές ώρες ανυμνούσε τον Θεό ακατάπαυστα με κάποιες μυστικές φωνές. Γλώσσες. Και αυτός ήταν το... 950 με 1022 μετά Χριστόν, τότε έζησε. Άρα στο... Δεν υπάρχουν αναφορές από τον 5ο ή 6ο αιώνα μέχρι τον 9ο που να μας προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το τι συνέβη. Χαρισματική ζωή. Εντάξει, υπήρχε ο Μάξιμος Ομολογητής, αλλά δεν βλέπουμε εκεί να έχει, ας πούμε, εντάξει, ναι, δεν βλέπουμε εκεί να υπάρχει έκχυση. Βεβαίως, συμπερασματικά και ελαφρώς παρακινδυνευμένα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά τον 10ο, 11ο και 12ο αιώνα τουλάχιστον στις μονές της Βόρειας Αφρικής, του Αγίου Όρους και της περιοχής της Παλαιστίνης, λόγω της ησυχαστικής έρηδος. Η ησυχαστική έρηδα τι ήταν? Καλαβρός, Βαρλάμ και
Γρηγόριος Παλαμάς. Κάλιστος καταφυγιώτης κλπ. Mm. Λοιπόν, τι ήταν η ησυχαστική έρηδα? Μέσα στα μοναστήρια υπήρχαν στοιχεία αγιαστικής ζωής. Αυτό το φαινόμενο ετύχανε κρίκης από αυτούς οι οποίοι ήταν έξω από τις μονές. Οπότε λοιπόν οι μοναχοί πολλές φορές... Ο Βαρλάμ όμως ήταν μοναχός, ο Βαρλάμ ο Καλαβρός που το είπε αυτά. Ναι, ήταν κατήγορος, έτσι. Ναι, ήτανε αλλά ήταν όμως μοναχός. Ναι, ξεκίνησαν βέβαια, αν εξαιρέσουμε αυτόν, αυτός ήταν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, κατά τεκμήριο και κατά κανόνα, οι μοναχοί ήταν απολογούμενοι για τον τρόπο με τον οποίο εξητούσαν τον Θεό και το τι του συνέβαινε κατά τη διάρκεια της προσευχής τους. Οράσεις, εκστάσεις και ομιλίες με άγνωστες γλώσσες ήταν ουσιαστικά τα αίτια τα οποία έσυραν σε απολογία αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι μοναχοί εξητούσαν τη θέωση, όπως λέγανε χαρακτηριστικά, μέσα από συνεχή εξήτηση, από νηστείες, από στερήσεις, από ασκητική ζωή εν γέννη και από τη συνεχή αποχή από τα κοσμικά. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε και το αρνητικό της υπόθεσης. Τους κατηγόρησαν για ομφαλοσκόπους. Που θα πει. Δηλαδή στέκονται σε μια συγκεκριμένη στάση στο βήμα και κοιτούσαν προς τα μέσα και αυτό γινόταν σε μια προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο να ησυχάσουν, να ακινητοποιηθεί ο νους. Αυτά τα πιάσαν αυτά οι δυτικοί, γιατί βασικά ο Καλαβρός εξέφραζε χάρη μια δυτικόφερτη, ας πούμε, νεοπλατωνίζουσα, ας πούμε, κουλτούρα, έτσι. Και εκεί είναι που το πράγμα... Πάντως είναι αλήθεια ότι οι ησυχαστές είχαν πείρες, ανεξάρτητα από την όποια... Ας το πούμε, από τα όποια φάουλ μπορεί να γινόντουσαν, είχαν όμως μπήρες με τον Θεό. Εγώ θα αναφερθώ, επειδή είπες για τον Σιμεών τον Θεολόγο, από το βιβλίο του Αθανασόπουλου «Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος». Mm. Λέει χαρακτηριστικά, φτάνοντας στον 10ο και 11ο αιώνα στο Βυζάντιο, ο μοναχικός μυστικισμός διατηρεί την ενεργή μοναχικός μυστικισμός. Μιλάμε δηλαδή για την εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Χαρισματική άνθρωπη. Έτσι. Διατηρεί την ενεργή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του χριστιανού, όπου περιγράφεται ο τρόπος πλήρωσης και τα πνευματικά συνεπακόλουθά της. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός, ο? Έτσι. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος. Αυτό το αναφέρει ο Σιμεών ο Θεολόγος. Λίγο αργότερα, γύρω στο 1100, ο Κάλιστος Καταφυγιώτης συνεχίζει την προάσπιση των ησυχαστών, είναι υπερασπιστής των ησυχαστών, και λέει ότι η κατανόηση του Θεού γίνεται μόνο με την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος και την εξάσκηση των χαρισμάτων και των οράσεων. Το 1000 τόσο, Είναι το 1100, αν θυμάμαι καλά, το 1130 μετά Χριστόν. Πρόσεξε να δεις τώρα, Χάρη και αγαπητέ Γιώργο. Την ίδια λοιπόν περίοδο, του 1100-1200 και τα λοιπά, όπου, όπως είπαμε, σπανίζουν οι περιπτώσεις έκχυσης Πνεύματος Αγίου, στην Ανατολή έχουμε έναν Σιμεών νέο θεολόγο. Στην Δύση, όμως, έχουμε εκχύσεις Πνεύματος Αγίου την ίδια περίοδο. Δηλαδή, ενώ στην Ανατολή δεν υπάρχει σε τέτοια συχνότητα, στην Δύση υπάρχει. Παράδειγμα. Έχουμε το γνωστό Άγιο Δομήνικο. Θα έχουμε ακούσει όλοι για τον Άγιο Δομήνικο. Λέγεται Dominique de Guzman. Λοιπόν, εξού και οι Δομινικανοί μοναχοί. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ναι, και ο Άγιος Δομήνικος, Άγιος, που κάνει ακριβώς τα δύο μοναχικά τάγματα. Ακριβώς. Ο Δομήνικος λοιπόν, ο μοναχός Δομήνικος, είχε πάντοτε μαζί του που πήγαινε την Καινή Διαθήκη και τη μελετούσε κάθε μέρα. Δεν έκανε δουλειά. Καθημερινά μελετούσε τη γραφή. Προσευχόταν για ασθενείς και παραπονιόταν για την άχρηστη απομόνωση των μοναχών από την καθημερινή ταλαιπωρία των συνανθρώπων τους. Είχε πλούσια χαρισματική ζωή και μίλησε κατ' επανάληψη γλώσσες και πάρα πολλές φορές μάλιστα ενώπιον ακροατηρίου, τις οποίες όμως δεν τις γνώριζε. Αυτό το αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Δομηνίκου, στο δεύτερο κεφάλαιο, που αναφέρεται σχετικά με την ομιλία του σε γλώσσες. Την ίδια περίπου περίοδο και λίγο μετά, από το 1200 δηλαδή μέχρι το 1600, στη Δύση έχουμε τους λεγόμενους γλωσσολαλούντες Αγίους. Μέχρι το 1600. Δηλαδή, ενώ έχουμε
μια παπική εξουσία με όλον αυτόν τον σκοταδισμό όσον αφορά τον τρόπο άσκησης εξουσίας και όλες τις διδασκαλίες οι οποίες συγχωροχάρτια, ιερές εξετάσεις. Ο σχολαστικισμός ήταν. Όλα, ακριβώς, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα σε ένα τέτοιο ζωφερό περιβάλλον ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτόν του αμαρτύρητο. Ας πούμε, η Hildegarde του Bingen ήταν μια ηγουμένη γερμανικού μοναστηρίου. Αυτή έζησε το 1098-1199. Μιλούσε όλα τα είδη των γλωσσών, σύμφωνα με τους ιστορικούς. Το εκπληκτικό είναι ότι τις γλώσσες αυτές τις κατέγραψαν οι λοιπές μοναχές. Δηλαδή, την ακούγαν να προσεύχεται και τις κατέγραφαν αυτές. Όσο ήταν δυνατόν. Και μάλιστα, τις γλώσσες αυτές τις κατέγραψαν σε ένα σύγγραμμα που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Γλώτσια Ιγνώτα», «Άγνωσες γλώσσες». Και αποτελεί την πρώτη καταγραφή γλωσσολαλιάς στην εκκλησιαστική ιστορία. Εν πνεύματι συναυλίες ονομάζονταν η γλωσσολαλιά της ηγουμένης. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφες. Άρα θα έχει και ύμνους. Ναι, να έχει ύμνο εν πνεύματι. Ύμνο εν πνεύματι, έτσι. Πώς το ονομάζαν? Εν πνεύματι συναυλίες. Εν πνεύματι συναυλίες. Φαντάζομαι ότι θα γινότανε. Εκεί πέρα. Ποτέ δηλαδή ο Θεός δεν άφησε να μαρτύρει τον εαυτό του. Ναι. Βέβαια, το δυστύχημα είναι ότι αυτά γινόντουσαν πάρα πολύ σποραδικά και δεν έλαβε κινηματικό χαρακτήρα αυτό. Βέβαια, τον κινηματικό χαρακτήρα τον έλαβε κάποιους αιώνες μετά. Μετά βλέπουμε την Μπριγκίτα της Σουηδίας, χάρη. 1303-1373. Αυτή είχε εκπληκτική χαρισματική ζωή και προφήτευσε το τέλος της παπικής αιχμαλωσίας. Η επίσημη ανακήρυξή της σε Αγία από τον ίδιο τον Πάπα το Βονιφάτιο. Η 70ετής αιχμαλωσία. Ακριβώς. Πάπας Βονιφάτιος ο Ένατος την ανακήρυξε Άγια και κατά λέξη τι αναφέρει στην ανακήρυξή της. Η ομιλία σε γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων ήταν το πλέον ευτυχισμένο προνόμιο της Μπριτζέτ. Δηλαδή, αυτοί που την κυνήγησαν μετά από χρόνια την δικαίωσαν και είναι σημαντικό που ένας πάπας ανεγνώρισε ότι πράγματι ο Θεός βάφτιζε με πνεύμα Άγιο και μιλούσαν γλώσσες. Αυτά δεν τα έκαναν οι Ανατολικοί ποτέ. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε και να μην ξεχνάμε ότι για πραγματική λατρεία ορθοτομημένη από τις εκκλησίες τις επίσημες ούτε λόγος να γίνεται. Εννοείται αυτό, εντάξει. Έτσι, πλέον καμία σχέση, μιλάμε για έναν κοινωνικό και πολιτικό οικονομικό συμβιβασμό, ακόμα και τα ίδια τα μοναστήρια αλλοιώνεται ο αρχικός τους χαρακτήρας, γιατί αρχίζουν και αποκτούν περιουσίες. Και μάλιστα υπήρχε και μάλιστα επανειλημμένος, τουλάχιστον στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, πάρα πολλές φορές προσπάθησαν οι αυτοκράτορες με διατάγματα, που μερικές φορές έφτασαν και στα όρια της δίμευσης των μοναστικών περιουσιών, να περιορίσουν αυτή την έκρηξη της δυνάμεώς τους. Μάλιστα, της οικονομικής δυνάμεώς. Ναι, μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη τακτική, όπου δύο μοναχοί πήγαιναν σε έναν έρημο τόπο, κάνανε μία σκήτη, μία καλύβα, περιχαράκωναν ένα χώρο και επειδή είχαν την ιδιότητα του μοναχού, το καθιστούσαν, το κήρυταν μονή, μοναστήρι και ήταν υποχρεωμένο το κράτος να τους αναγνωρίσει. Έπειτα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, οι οποίοι θέλανε να εξασφαλίσουν, όπως καταλαβαίνετε, την αιώνια βασιλεία κλπ, άφηναν κληρονομιά χωράφια της γύρω περιοχής και αυξανόταν αυτό το πράγμα ανεξέλεγκτα. Με αποτέλεσμα, μετά τον 8ο αιώνα, να θεωρείται και στη Δύση εννοείται, αλλά και στην Ανατολή, η Εκκλησία ο μεγαλύτερος και ο κατεξοχήν γεωκτήμονας που υπήρχε. Και ολοκρατικές τάσεις. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή ένα σύστημα τέτοιο που καθιστούσε την Εκκλησία, όχι πνευματικό ταγό, αλλά οικονομικό κατεξουσιαστή. Κατεξουσιαστή. Και πολλοί από τους δουλοπάρικους, πολλοί από αυτούς οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, δούλευαν αόκνος στα μοναστήρια και στις εν γέννη στις θρησκευτικές και στις χριστιανικές κληρονομιές. Να κλείσω, αν θέλετε, με μία-δύο σύντομες αναφορές σε τέτοιου είδους θαυμαστά φαινόμενα. Καταρχάς, το 1526-1581
Louis Bertrand μίλησαν σε γλώσσες και ο Franz Xavier 1506-1552 αξιώθηκαν του χαρίσματος των γλωσσών. Εκείνο που θα ήθελα να πούμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το 1634, στο έργο του Philippe Vandenberg, «Η κατάρα των Φαραώων» αναγράφονται αυτά, το 1634 αρκετές μοναχές στο μοναστήρι των Ουρσουλίνων στο Λονδίνο μίλησαν λατινικά σε ξένες γλώσσες, λατινικά, ελληνικά, τουρκικά και ισπανικά. Τι ωραία. Θα μιλήσουμε στην άλλη εκπομπή διεξοδικά, γιατί υπάρχουν σωστά όμως... μετά το 14. Πέρασε η ώρα. Εδώ όμως πέρασε η ώρα πάρα πολύ αυτή τη φορά. Η εκπομπή μας τελείωσε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε στην επόμενη εκπομπή μαζί, σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ακούμε. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.